Ως άτομα που ανήκετε στο στοιχείο της φωτιάς, είστε ψυχωμένοι και φλογεροί και γνωρίζετε ακριβώς τι θέλετε από τη ζωή. Έχετε ισχυρή θέληση και καλές ιδέες για το πώς να πετύχετε τα όνειρά σας και τις φιλοδοξίες σας. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που σας κάνουν ένα πολύ δυνατό ζώδιο και που πρέπει πάντα να τα χρησιμοποιείτε προς όφελό σας. Ως τοξότες, καταβάλλετε πάντα προσπάθεια για να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κατάσταση στην οποία βρίσκεστε. Ο Κρόνος θα κινείται στον 4ο ηλιακό σας οίκο για το μεγαλύτερο μέρος του 23, ενώ από τον Μάιο και μετά ο Δίας θα διελάβει τον 6ο ηλιακό σας οίκο. Αυτός ο συνδυασμός θα σας προσφέρει εύνοια σε αρκετούς τομείς της ζωής σας, από την επαγγελματική σας σταδιοδρομία και τα οικονομικά σας, μέχρι την προσωπική σας ζωή. Γι' αυτό θυμηθείτε να αξιοποιήσετε στο έπακρο αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Είναι σημαντικό να εκμεταλλευτείτε κάθε ευκαιρία που σας προσφέρει η ζωή και για εσάς το 2023 είναι η ευκαιρία να απολαύσετε μια εξαιρετική και ευχάριστη χρονιά. Ενώ εσείς έχετε στο μυαλό σας τα δικά σας, ο Δίας, ο κυβερνήτης του ζωδίου σας, μπορεί να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του. Καθώς μπαίνει στον οίκο της εργασίας, της υγείας και των καθηκόντων σας στα μέσα Μαΐου, αυτός ο εύθυμος πλανήτης φέρνει λίγη χαρά στις καθημερινές πτυχές της καθημερινότητάς σας. Στη δουλειά που κάνετε μπορεί να αναλάβετε καλύτερη θέση ή ίσως να βρείτε μια άλλη δουλειά που να σας ταιριάζει καλύτερα. Ανεξάρτητα από αυτό, η καθημερινότητά σας θα έχει κάτι το πολύ θετικό, οπότε αν θέλετε να κάνετε τις καθημερινές σας εμπειρίες πιο χαρούμενες και πληρέστερες, σίγουρα μπορείτε να το κάνετε. Όταν στις 17 Μαΐου ο Δίας από τον οίκο της εργασίας σας τετραγωνίσει τον Πλούτονα που θα βρίσκεται στον οίκο της επικοινωνίας σας, μπορεί να νιώσετε όρημοι και έτοιμοι να αλλάξετε το πρόγραμμά σας με ριζικό τρόπο. Αυτό τονίζετε ακόμη περισσότερο την 1η Ιουνίου, όταν ο Δίας θα κάνει σύνοδο με τον βόρειο δεσμό της Σελήνης, προμηνύοντας ένα πολύ, πολύ άσχολο και πλούσιο μέλλον. Όμως, ένα βήμα τη φορά. Ο σοβαρός Κρόνος εισέρχεται στις αρχές Μαρτίου στον οίκο του οίκου των προγονικών σας ριζών, μετατοπίζοντας την προσοχή σας στα θέματα του σπιτιού και της οικογένειας. Τυχόν περιορισμοί στο περιβάλλον που διαβιώνετε μπορεί να αρχίσουν να σας προκαλούν επιπλέον κλειστοφοβία. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε το γεγονός αυτό είναι πιθανό να εμπνεύσει κάποιες αλλαγές για μεγαλύτερη σταθερότητα και άνεση. Όσο ο πλανήτης της εξουσίας επηρεάζει αυτό το μέρος του χάρτη σας, μπορείτε να σχεδιάσετε μία μετακόμιση, να ανακαλύψετε την προέλευσή σας χρησιμοποιώντας ένα kit DNA ή να μάθετε περισσότερα για το πώς αναπτύξατε τους εσωτερικούς σας μηχανισμούς στην πρώιμη παιδική σας ηλικία. Ο Μάρτιος προσκαλεί τον ισχυρό Πλούτονα στον οίκο της επικοινωνίας σας για πρώτη και μοναδική φορά στη ζωή σας. Αυτή είναι μια κολοσσιαία αλλαγή που μπορεί να ταράξει το μυαλό σας με τρόπους που δεν έχετε βιώσει ποτέ. Η φυσική σας σχέση με τις μεγάλες ιδέες μπορεί να γίνει λίγο αιμονική, με αποτέλεσμα να θέλετε να διαβάσετε τα πάντα και για τα πάντα. Ταυτόχρονα, ο τρόπος με τον οποίο θα μιλάτε, θα σκέφτεστε και θα γράφετε μπορεί να απομακρύνει τους ανθρώπους από κοντά σας από το τεράστιο βάρος του λόγου σας, ο οποίος θα είναι πιο δυνατός από το συνηθισμένο. Θα μπορούσατε να αποφασίσετε να γράψετε ένα βιβλίο ή να ξεκινήσετε ένα podcast που να επηρεάσει μια ολόκληρη γενιά. Ό,τι και αν πείτε, οι άνθρωποι θα το ακούσουν και θα νιώσουν αλλαγμένοι από αυτό. Μία σημαντική αλλαγή μπορεί να επέλθει στην ερωτική σας ζωή κατά ή κοντά στην ολική έκλειψη ηλίου που πραγματοποιείται στις 20 Απριλίου. Λάβετε υπόψη ότι οι έκλειψεις μπορούν να παραδώσουν τα μηνύματά τους έως και ένα μήνα πριν ή μετά την πραγματική ημερομηνία έκλειψης, γι' αυτό παραμείνετε σε εγρήγορση από τα τέλη Μαρτίου και μέχρι τα τέλη Μαΐου. Εάν είστε ελεύθεροι, μπορεί να συναντήσετε κάποιον που να σας παρασύρει εντελώς ξαφνικά. Εάν είστε σε σχέση, η έκλειψη μπορεί να αναβιώσει τη ρομαντική σπίθα και να βάλει φωτιά ξανά στις καρδιές σας. Το 2023 πρόκειται να είναι μια εξαιρετική χρονιά για εσάς όσον αφορά τις προοπτικές που σας περιμένουν στα οικονομικά, την υγεία και την εξέλιξη της καριέρας σας. Αλλά δεν θα πρέπει να περιμένετε κάποιο σημαντικό γεγονός ή περίσταση που θα αλλάξει το μέλλον σας. Είστε άτομα που έχετε συνηθίσει να έχετε μια πολύ ασυνήθιστη ζωή, επομένως από αυτή την άποψη μπορεί να βρείτε το 2023 ως μια κάπως βαρετή χρονιά, καθώς δεν θα συμβούν πολλά σημαντικά γεγονότα, ειδικά το πρώτο τρίμηνο, όπου θα είναι κυριολεκτικά νεκρή περίοδος. Ωστόσο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον χρόνο για να ενισχύσετε την καριέρα και την υγεία σας, καθώς και την οικονομική σας ευημερία, αντί να προσπαθείτε να αναζητάτε τον ενθουσιασμό. Θα πρέπει απλώς να επικεντρωθείτε στο να απολαύσετε μια ευχάριστη και χαρούμενη χρονιά γεμάτη με δυνατότητες για μια υπέροχη ζωή. Σκεφτείτε αυτή τη χρονιά ως μια περίοδο για ξεκούραση, χαλάρωση και αναζωογόνηση, χωρίς να ανησυχείτε για κανένα πρόβλημα.
Η περιέργειά σας συνήθως είναι ακόρεστη, αλλά το 2023 θα αυξηθεί κατά πολύ. Ετοιμαστείτε να μάθετε περισσότερα από όσα έχετε μάθει εδώ και πολύ καιρό. Ως ο κύριος μαθητής του ζωδιακού κύκλου, ξεκινάτε ένα πνευματικό ταξίδι στην καρδιά της προσωπικής σας ιστορίας. Και ενώ όλη αυτή η πνευματική διέγερση μπορεί να σας κρατά αποσχολημένο το ενδιαφέρον, η επαγγελματική σας ζωή μπορεί να μην είναι πολύ έντονη. Θα ξεκινήσετε το 2023 με μεγάλη αποφασιστικότητα να δουλέψετε πρωτίστως πάνω στον εαυτό σας. Θα αρχίσετε να βλέπετε τον εαυτό σας διαφορετικά και θα κάνετε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα κάνετε αλλαγές στην προσωπική σας ζωή που δεν μπορούσατε να ξεκινήσετε για μήνες. Αυτή η περίοδος θα πάει καλά, οπότε προσπαθήστε να αλλάξετε το κτενισμά σας, να ανανεώσετε την καρδαρόμπα σας ή να αρχίσετε να τρώτε σωστά. Επίσης, αν μαζέψετε την έμφυτη τεμπελιά σας, τότε θα πετύχετε κάτι σημαντικό στη ζωή σας. Θα έχετε το κίνητρο να ξεπεράσετε τις προκλήσεις και θα ξυπνήσει η επιθυμία για ανταγωνισμό. Η δουλειά θα πάει καλά, οπότε θα έχετε πολύ χρόνο για τα χόμπι σας. Μην φοβάστε να δοκιμάσετε ένα νέο άθλημα. Είναι ευκαιρία πέρα από την άθληση να γνωρίσετε πολλούς νέους φίλους.